Έχουμε κοντά μας τον μεσοπιθετικό της Κοζάνης, τον Γιώργο Ιρδανίδη, σκόρερ με πέναλτι στη νίκη πρόκριση της Κοζάνης. Γιώργο, καλησπέρα. Ένα πρώτο σχόλιο για τη νίκη πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Εντάξει, μας ενδιαφέρει και το κύπελλο. Πρωταρχικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Η ομάδα ξεκίνησε, έχει κάνει ένα σχεδιασμό, η διοίκηση, το team, συμπαίχτες μου, όλοι. Η προετοιμασία ξεκίνησε. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν λέμε όχι και στην πρόκληση που είναι το κύπελλο. Όπου μας πάει, είναι ένα ωραίο όνειρο. Να το πάμε και όπου μας βγει το ταξίδι του κυπέλλου. Δεν λέμε όχι. Τι περισσότερο έχει η ομάδα σου από αυτή τη Δήμητρα Ξινούπολη και κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλλου? Τι παρατηρήσατε ότι είχατε παραπάνω από τους παίχτες της Δήμητρας? Εντάξει, είχαμε υπομονή νομίζω, προσπαθούσαμε να παίξουμε. Αν και ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι και ο κατάλληλος, αλλά okay, είχαμε λίγο υπομονή, λίγο τύχη θα το έλεγα, γιατί εντάξει, ο αντίπαλος δεν ήταν κακή ομάδα, με ποιοτικούς παίχτες, έμπειρους. Εντάξει, απλά νομίζω ότι είχαμε υπομονή, τύχη, σταθήκαμε καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση. Είσαι νέος στην ομάδα, φέτος νέα μεταγραφή. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις που σου αφήνει η ομάδα της Κοζάνης? Εντάξει, υπάρχει μια οργάνωση, το ρόστερ κάποια παιδιά τα ήξερα, του Μπακαλί, του Κυριακηδή, το Θωμά, τα περισσότερα παιδιά τα γνώριζα από την κατηγορία, okay, αλλά υπάρχει οργάνωση στην ομάδα, η διοίκηση παλεύει για το καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές, στο γεύμα μας, στα σπίτια μας, αυτά εδώ η ομάδα δείχνει να είναι αντάξια και okay, είναι πάρα πολύ καλά στο θέμα οργάνωση που με έχει κερδίσει. Λίγες ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική την έχουν αυτή την οργάνωση όπως την έχουμε εδώ στην Κοζάνη. Και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλει στον κόσμο της ομάδας για την φετινή σεζόν που προβλέπεται για την Κοζάνη, πολύ σημαντική και με πολλές διεκδικήσεις. Εντάξει, τον θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο. Θα είναι ένα σύν για τους παίχτες να έχει γεμάτο γήπεδο. Τον θέλουμε να μας βοηθήσει να παίξουμε κι εμείς καλό ποδόσφαιρο για να καταφέρουμε το στόχο που δεν είναι άλλος από τον πρωταθλητισμό. Αυτό ήταν ο Γιώργος Ιρδανίδης, μεσοπιθετικός της Κοζάνης. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Υγεία.